Νομίζω πήρατε και μία γεύση σήμερα. Σκληρή γεύση και πώς είναι νομίζω τα πράγματα. Ότι η οργή και η αγανάκτηση των εργαζόμενων στον τουρισμό όλων των κλάδων, από τους ανθρώπους που εργάζονται στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, στα ταξί, στα τουριστικά πρακτορία, τους ξεναγούς, μοιάζει να είναι εφιαλτική. Και το λέω αυτό διότι στο τέλος της ημέρας αυτό που δεν μπορεί να απαντήσει κανένας από εμάς, αφού ναι, δεν το απαντάει η κυβέρνηση, είναι το πώς θα ζήσουν. Πώς θα καλύψουν δηλαδή μία σειρά από πάγιες ανελαστικές ανάγκες και δαπάνες, είτε πρόκειται για το λογαριασμό του ρεύματος, είτε πρόκειται για το σούπερ μάρκετ της οικογένειας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πια πως οι πιο σκληρές και εφιαλτικές όψεις αυτής της κρίσης είναι αυτές με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά. Υπάρχει ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη τα οποία έχετε επισκεφτεί, άλλες τουριστικές περιοχές? Με την Κρήτη έχετε διαπιστώσει κάτι διαφορετικό? Γιατί στηριζόμαστε, το γνωρίζετε πολύ καλά, κατά ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής εδώ οικονομίας στηρίζεται στη βαριά βιομηχανία που λέγεται τουρισμός. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται στα ξενοδοχεία όλου του νησιού. Δεν ξέρω αν σας έκανε εντύπωση κάτι άλλο, κάποιο άλλο στοιχείο. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει και την ύφεση και την κρίση πιο έντονη. Η απόλυτη δηλαδή εξάρτηση της Κρήτης από τον τουρισμό. Μοιάζει βέβαια αρκετά η εικόνα που συνάντησα σήμερα με την εικόνα που είδαμε με τον Αλέξη Τσίπρα στη Ρόδο και στην απόγνωση στο βλέμμα του κόσμου αλλά και στα κλειστά μαγαζιά. Και θα έλεγα σε όλη την Ελλάδα. Η μία βασική διαφορά όμως που έχει η Κρήτη είναι ότι έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα με άλλες περιοχές. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει πρωτογενή παραγωγή, είναι γεωστρατηγική και γεωπολιτική της θέση τέτοια. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι ο πολιτισμός, είναι η κουλτούρα. Και όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που θα της δώσουν μια μεγαλύτερη όθηση σε πιθανή επανεκκίνηση του τουρισμού. Θα πρέπει όμως κάποιος να σταθεί πάρα πολύ σοβαρά, να μιλήσει στην πραγματικότητα για ένα νέο τουριστικό μοντέλο, για εναλλακτικό τουρισμό, για ήπια μορφή ανάπτυξης του τουρισμού, που μοιάζει να είναι και πιο προτιμητέο, αν θέλετε, πλέον μετά την κρίση του κορονοϊού στους τουρίστες, για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοιου είδους επανεκκίνηση. Δεν βλέπω αυτό. Δεν έχω καμία διάθεση αντιπολίτευσης. Εξάλλου, ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση, το ξέρετε εξίσου καλά με μένα αυτό. Είμαι όμως υποχρεωμένη και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι τοπικοί βουλευτές και τα στελέχη μας να υπερασπιστούμε τον τουρισμό. Θεωρείτε πάντως ότι η Κρήτη θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά όσον αφορά τη νέα στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση? Και τι εννοώ με αυτό? Ας πούμε, είπαμε ότι σε πρώτη φάση άνοιξε το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος αλλά και στην ιδιαίτερη σας πατρίδα το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στην Κρήτη παρέμεινε κλειστό. Μια πύλη εισόδου και εξόδου που κάθε χρόνο έχουμε δει εκατομμύρια τουρίστες να μπαινοβγαίνουν. Έτσι. Και νομίζω όλοι το έλεγαν, και οι ξενοδόχοι ασχολούμενοι με τον τουρισμό και οι εργαζόμενοι, μα γιατί δεν άνοιξαν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, να πάρουμε νωρίτερα ανάσες? Έτσι ακριβώς. Και μοιάζει να μην έχει λογική, καθώς δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι υπάρχουν άλλα μέτρα κυβερνητικά στήριξης ή πρόληψης που να μας κάνουν ήταν να νιώθουμε αρκετά ασφαλές. Προφανώς και είναι. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι πρόκειται για μια συνολική στρατηγική της κυβέρνησης να απαξιώνει την Κρήτη. Είτε μιλάμε για τον ΒΟΑΚ, είτε μιλάμε για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, είτε για τα αρδευτικά έργα, πάντα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι η Κρήτη συστηματικά αδικείται από την παράδοση της δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, ειδικά σε περίοδο που ο τουρισμός καταραίει, θα έπρεπε μια χώρα σοβαρή να επενδύσει και σε μια πρωτογενή παραγωγή, αλλά και στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε μεγάλα δημόσια έργα, σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένα κενό λοιπόν που έχει η Κρήτη και με τη Θεσσαλονίκη από την οποία προέρχομαι είναι ότι τα μεγάλα έργα σταματούν. Και έτσι έχει χάσει η χώρα μας περίπου 40.000 θέσεις εργασίας. Άρα, πέρα από την λανθασμένη διαχείριση, και βέβαια εδώ δεν είναι μια εξαίρεση. Η Κρήτη δηλαδή δυστυχώς δεν είναι εξαίρεση. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Υπουργός Τουρισμού είναι αυτός που κατηγοριοποίησε τα νησιά. Έχετε βάλει και κατά καιρούς με τον κύριο Θεοχάρη. Θα το συζητήσουμε βέβαια και αυτό στην. Νομίζω ότι ο κύριος Θεοχάρης τα έχει βάλει με τον ελληνικό τουρισμό στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει Υπουργό Τουρισμού που κατηγοριοποιεί τα νησιά σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Νομίζω η Κρήτη είναι στην πρώτη και στη δεύτερη, αλλά υπάρχουν καημένα νησιά που τα πήγε στην τρίτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε δει ξανά Υπουργό Τουρισμού να ανακοινώνει Παρασκευή ότι ανοίγουμε σε αυτές τις 29 χώρες και την επόμενη μέρα, Σάββατο βράδυ, να αποκαλύπτει αντιπολίτευση πως το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανοίξει τα σύνορα σε όλες τις χώρες. Δεν ξέρω αν έχετε δει Γενικό Γραμματέα Τουρισμού σε άλλη χώρα να λέει: εγώ δεν θα πάω διακοπές, γιατί φοβάμαι μην κολλήσω τίποτα από τον μπουφέ. Τα έχετε πει αυτά και για τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, τον κύριο Φραγκάκη. Εγώ
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εύλογα θα αναρωτιούν οι τηλεθεατές. Ωραία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες θα ήταν οι αποφάσεις οι οποίες θα ελάμβανε μέσα στο πρόγραμμα, μένουμε όρθιοι, ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τις αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει μέχρι στιγμής με φόντο το κομμάτι του τουρισμού, το ανοιγόκλημα των συνόρων, να το πω έτσι απλά. Ποια είναι η τοποθέτηση δική σας, πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα? Σε σχέση με το άνοιγμα των συνόρων, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί. Θα έπρεπε να δώσει κατευθυντήριες αρχές, πέρα από κατευθυντήριες αρχές και πιο αποφασιστικές γραμμές στα κράτη-μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξωτερικές πιέσεις. Αν πάω όμως στο τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και που κάνει και τώρα είναι να στηρίξει κατά προτεραιότητα τον ελληνικό τουρισμό, γνωρίζοντας την πολύ υψηλή διασυνδεσιμότητα που έχει με τους άλλους κλάδους και την εξαιρετικά υψηλή συμβολή του στο ΕΠ. Άρα λοιπόν, αν σήμερα δεν στηρίξουμε κατά προτεραιότητα τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον εργαζόμενο στον τουρισμό ή την εργαζόμενη, τότε το αναπτυξιακό μας εργαλείο, ο τουρισμός δηλαδή, θα γίνει ένα βαρύδι που θα βυθίσει ολόκληρη την ελληνική οικονομία σε ύφεση. Και θα έχουμε καθημερινές τραγωδίες, όχι μόνο στην Κρήτη, όχι μόνο στα νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα και την οικονομία. Επί της ουσίας, εν της πράγμαση, τι θα μπορούσε να αλλάξει οικονομικά, να ενισχυθούν, ας πούμε, οι εργαζόμενοι και με ποιο τρόπο? Το πρόγραμμά μας, Μένουμε Όρθιοι 2, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι ενίσχυση της ζήτησης, στήριξη της ζήτησης, άρα στήριξη του εργαζόμενου για να έχει καταναλωτική δύναμη και στήριξη της προσφοράς, στήριξη της επιχείρησης. Πώς συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με την πρότασή μας? Επιμένουμε να δοθεί απευθείας ενίσχυση κρατική, μη επιστρεπτέα, απευθείας στην επιχείρηση τη μικρομεσαία. Δηλαδή, μιλούμε για μία επιστρεπτέα ενίσχυση της τάξης των 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο, με ανώτατο όριο, με ένα ταβάνι στα 100.000 ευρώ, στους 50 εργαζόμενους δηλαδή. Ναι. Στήριξη της εργασίας, επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Κάλυψη λοιπόν των ασφαλιστικών εισφορών στο 100% και του μισθού στο 40%, με απόλυτη υποχρέωση για τον εργοδότη να καλύψει το υπόλοιπο 60%. Συγγνώμη που σας διακόπτω, όσον αφορά το κομμάτι των επιχειρήσεων, ωστόσο, έχουν δοθεί κάποια διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μορφή δανεισμού πλέον που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν αυτά είναι προς αυτή την κατεύθυνση όπως το αναφέρετε. Όσον αφορά το κομμάτι των επιχειρήσεων. Δεν θέλω να αλλάξουμε ρόλους, αλλά θα τολμήσω να σας ρωτήσω από το ρεπορτάζ σας πόσες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν ενταχθεί σε αυτά. Διότι από τα έχω την εντύπωση ελάχιστες, η αλήθεια είναι αυτή. Στο ΤΕΠΙΚ 2 έχουν ενταχθεί 2.000 επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, έχετε δίκιο. Και στην επιστρεπτέα 50.000 επιχειρήσεις από τις 750. Λοιπόν, εδώ μιλούμε για μια απαξίωση της επιχειρηματικής μικρομεσαίας δραστηριότητας σε συνόλο. Να σας θυμίσω ότι κερδίσανε τις εκλογές λέγοντας πως θα στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και σήμερα λένε δεν θα δώσουμε λεφτά στους μπατακτσίδες και τα ζόμπι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως δεν καλύπτονται οι μικρομεσαίες και ειδικά οι τουριστικές, που είναι και κόκκινες πολλές από αυτές, δεν μπορούν να περάσουν από τον προθάλαμο της τράπεζας, όχι να πάρουν δάνειο. Και είναι τουλάχιστον αδόκιμο και άκομψο να ζητά κανείς από μια επιχείρηση που δεν έχει να συντηρηθεί, να καταβάλει το ποσό που θέλει να δανειστεί. Μα αν έχει ο επιχειρηματίας, γιατί να δανειστεί? Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως εδώ τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συσσωρεύονται σε λίγους και πολύ συγκεκριμένους. Mm-hmm. Στον αντίποδα λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε απευθείας ενίσχυση επιχείρηση με ρευστότητα μη επιστρεπτέα, αναπτυξιακή τράπεζα, ένα σχέδιο Ηρακλής που να καλύπτει εγγύηση το 80% με 100% για τις επιχειρήσεις και φυσικά μαζί με την επιδότηση της εργασίας, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για την εστίαση και ένα γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, διότι γνωρίζουμε πως οι αφίξεις θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Διευρύνθηκαν πάντως τα κριτήρια από ό,τι βλέπω στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού, κοινωνικός τουρισμός. Δεν ξέρω αν έχετε και εκεί τις αντιρρήσεις σας. Με προκαλείτε εξαιρετικά. Σας προκαλώ, βέβαια. Λοιπόν, πέρυσι ήταν 10 εκατομμύρια, φέτος δίνει 30. Εάν κάποιος πιστεύει ότι τα εκατομμύρια αφίξεων από το εξωτερικό με το αποτύπωμα το οικονομικό που άφηναν στις τοπικές κοινωνίες μπορεί να αντισταθμιστεί από κάποιες χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι ανήκουν και σε ευπαθείς κατηγορίες, άρα εξορισμού έχουν και μειωμένη αγοραστική δυνατότητα, τότε το λιγότερο ή το περισσότερο που κάνει είναι να πετάει στάχτες στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Δεν νομίζω ότι ξεγέλα κανέναν η κυβέρνηση πια, πέρα από τον εαυτό της. Όσα Άγιο Βασιλέματα και βάλει, πολύ ωραία τα Άγιο Βασιλέματα, δεν μπορούν να εξαφανίσουν τα προβλήματα. Είναι μαγευτικά, αλλά δεν είναι μαγικά. Επιμένουμε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού,
700 εκατομμυρίων, να στείλουμε δηλαδή τους Έλληνες, 3 εκατομμύρια Έλληνες διακοπές, πληρωμένες τόσο ως προς τη διαμονή, αλλά και την μεταφορά μέσα από το μεταφορικό ισοδύναμο, να έρθουν δηλαδή στα νησιά, να ανήκουν στην μεσαία τάξη, ώστε να μπορέσουν να καταναλώσουν και να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Θεωρούμε λοιπόν, για να κλείσω, πως ένα πακέτο που συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα, ναι, ρευστότητα, επιδότηση της εργασίας και προκαλούμενη ζήτηση από εσωτερικό τουρισμό, μπορεί να οθεί στον επιχειρηματία να βάλει το κλειδί στην κλειδαριά, αντί να βάλει λουκέτο. Μάλιστα. Αποκωδικοποιώντας πάντως αυτά τα οποία αναφέρεται, διερωτώ με και εγώ, φαντάζομαι και οι τηλεθεατές, γιατί είδους τουρισμό, και θα έχουμε τελικά, μιλάμε για την εφετινή τουριστική σεζόν, και πάνω απ' όλα ποιο θα είναι το οικονομικό αντίκτυπο τελικά, ο οικονομικός αντίκτυπος στην οικονομία γενικότερα του κράτους. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Νομίζω ότι κανένας δηλαδή, δεν κοινωνικός, είναι. Κοινωνικός τουρισμός, όπως μας λέτε, δεν είναι αρκετός. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές από τη θέση στην οποία βρίσκεστε, άνθρωποι ενασχολούμενοι με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και το κομμάτι των ξενοδόχων και των τουριστικών καταλυμάτων, μας έχουν πει ότι δεν φτάνει τελικά ο κοινωνικός τουρισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, βλέπουμε κλειστά αεροδρόμια, συγκεκριμένες αγορές τελικά που θα δεχθούμε ξένους επισκέπτες. Τι μοντέλο τουρισμού τελικά θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι? Δεν βλέπουμε υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα σας πάω και στο κομμάτι του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Απαντήστε μου σε αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές στην οικονομία και, όπως σας είπα, δεν μοιάζει να υπάρχει ένα σχέδιο αντιστάθμισης αυτών των επιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε ιδιαίτερα στο ότι η χασούρα της φετινής χρονιάς δεν θα πρέπει να οδηγήσει τις επιχειρήσεις να κλείσουν. Θα πρέπει να βγουν από αυτή την κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και όπως η χώρα μας λαμβάνει επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδότηση οφείλει να δώσει στη μικρομεσαία επιχείρηση. Να διατηρηθούν λοιπόν πάσα θυσία οι θέσεις εργασίας. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Επιχειρηματίες να λένε, μην μας κάνετε να διώξουμε τους εργαζόμενους. Μην μας κάνετε να μειώσουμε μισθό. Είναι η δύναμη της επιχείρησής μας. Και ειδικά στον τουρισμό εδώ στην Κρήτη, ξέρετε πως και η παράδοση και η φιλοξενία των ανθρώπων και η ποιότητα του τουρισμού εν πολλές κρίνεται από την παροχή υπηρεσιών. Πάντως, εγώ κράτησα προηγουμένως που είπατε για μια γενναία επιδότηση όσον αφορά τους εργαζόμενους στα 2.000 ευρώ. Αποτελεί απορίας άξιο το πώς θα μπορούσε να δοθεί ένα τέτοιο ποσό ενίσχυσης στις επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις. Σε 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο στην επιχείρηση, ναι, σε κλειστό λογαριασμό, προκειμένου να καλύψει μισθοδοσία, να καλύψει ρεύματα, να καλύψει ανάγκες επιχείρησης. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχει φυσικά η πρόνοια για το επίδομα έκτακτης ανάγκης, το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, όπως το λέμε, που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, τους εποχικά εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους με αναπηρία κλπ. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν. 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 Υπάρχει το μαξιλάρι, το παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει το μαξιλάρι. Η ίδια η πρόεδρος, η επικεφαλής του ΔΝΤ βγαίνει και λέει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξοδέψτε. Και η χώρα μας τα κρατάει για μια περίοδο έκτακτης ανάγκης. Εδώ είναι προφανές πως υπάρχει μια στόχευση από τη μεριά της κυβέρνησης. Του χρόνου, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες στην αγορά. Επιχειρείται λοιπόν μια αναδιάρθρωση συνολικά της οικονομίας, ναι, εις βάρος των ασθενέστερων. Αυτό είναι μια πάγια πεποίθηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν το κάνει μόνο μέσα στον κορονοϊό. Τον κορονοϊό τον εργαλειοποιεί και επικοινωνιακά αλλά και πολιτικά στην πράξη. Η ύφεση ήρθε στη χώρα μας πριν τον κορονοϊό. Δεν προλάβαμε να το νιώσουμε, το είδαμε όμως να αποτυπώνεται στους ρυθμούς ανάπτυξης. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης λοιπόν κατάφερε να φέρει η Νέα Δημοκρατία που κέρδισε τις εκλογές, λέγοντας ότι το 2,8 που έφερε ανάπτυξη ο ΣΥΡΙΖΑ και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, δεν ήταν αρκετό. Θα έφερνε 4% ανάπτυξη. Πήρε λοιπόν ανάπτυξη, δεν είχαμε κορονοϊό και έφερε 1,8 μείωση. Ύφεση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως υπάρχει ένας απότερος στόχος. Μείωση των μισθών και ταυτόχρονα υπερσυγκέντρωση στα χέρια λίγων. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να υπάρχουν εκατομμύρια για τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ξέρουμε καν ποια είναι, για εταιρείες διοδίων, για εργολάβους μεγάλων δημοσίων έργων, κυρίως του εθνικού μας εργολάβου, και για τη marketing race, τον τουρισμό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Η μόνη πράξη που έκανε αυτή η κυβέρνηση ήταν να δώσει την προβολή. Θεωρείτε ότι είναι με αδιαφανή τρόπο?
Προφανώς υπάρχει αδιαφανής τρόπος από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να δώσει τη δημοσιότητα τη λίστα με τις χρηματοδοτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διασπάθησης. Αν και μου πηδάτε τις κατηγορίες στις ενότητες, αλλά δεν πειράζει, μιας και αναφέρεστε τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό και τα χρήματα τα οποία χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ θα σας μιλήσω εδώ για εμάς τα περιφερειακά που ένα αρκετά μεγάλο ποσό θα έπρεπε να έρθει, γύρω στα 6 εκατομμύρια νομίζω ανακοινώθηκαν για τα περιφερειακά μέσα. Νομίζω ότι ο νόμος προβλέπει 30% του 30% σημαντικού. Δεν έχουν δοθεί ούτε τα μισά, νομίζω το 1 τρίτο, η αλήθεια είναι αυτή. Και κάποιοι προσβλήθηκαν με τα σχόλια και με το σποτ το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα και συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, και οφείλω εγώ να το πω και να το τονίσω και από το δικό μου εδώ μετερίζει τηλεοπτικό, ότι υπάρχουν, κυρία Αντοπούλου, και στην περιφέρεια, γιατί καλό θα ήταν, και αυτό που λέμε περισσότερο, να μην τσουβαλιάζονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν νομίζω ότι από το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπήρχε μία ιδέα. Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω. Το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ δύο, δεν του τσουβάλιασε όλου. Έτσι. Που κάνουν μέχρι και δύο δουλειές για να ζήσουν όσον αφορά δικούς μου φίλους συνεργάτες στον χώρο της δημοσιογραφίας. Και καλό θα ήταν να υπάρξουν επεξηγήσεις. Και ξέρετε και πάρα πολύ καλά πως ο ΣΥΡΙΖΑ σεβάστηκε απόλυτα τη δημοσιογραφία. Δεν είναι τυχαίο το ότι δεν είχαμε και τόσο καλές σχέσεις με μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένα, επειδή επιλέξαμε να μην μπούμε σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά να υπερασπιστούμε πραγματικά τον δημοσιογράφο που ασκεί το λειτουργήμα του, που νοιάζεται, που κοπιάζει. Ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων, των συναδέλφων σας, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Και όσο περνάμε στην περιφέρεια, ακόμα μεγαλύτερο. Τα μέσα ενημέρωσης το ίδιο. Και έχουμε λοιπόν χρηματοδοτήσεις που πηγαίνουν σε site ξαδέρφων, φίλων, συγγενών, ημέτερων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία φτιάχτηκαν χθες, προχθές, χωρίς συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και επίσης υπάρχουν αποδείξεις, τα έχετε καταδείξει και σαν κόμμα, κυρία Αντοπούλου. Έχουμε καταθέσει ερωτήσεις και ζητούμε επιτακτικά να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η περίφημη λίστα. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι μια υπόθεση ούτε μέσων συγκεκριμένων. Αυτό είναι υπόθεση δημοκρατίας. Το να γνωρίζει δηλαδή ο Έλληνας πολίτης πού πηγαίνουν τα χρήματά του σε περίοδο που θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά στοχευμένα. Λοιπόν, πώς δίνονται 20 εκατομμύρια ή παραπάνω σε συγκεκριμένα μέσα όταν πεινάει ο τύπος της περιφέρειας. Έτσι, το είπατε ότι εδώ, αλλά εγώ σας δίνω και μια εικόνα αντίστοιχη από τη Θεσσαλονίκη. Στοχοποιήθηκαν εκ του αποτελέσματος κάποιοι συνάδελφοι, γι' αυτό το ανέφερα κιόλας, κύριε Αντοπούλου. Δεν ασκούν όλοι το επάγγελμα και το λειτουργήμά τους, ούτε το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει στη δημοσιογραφία, το ίδιο ισχύει στην πολιτική, το ίδιο ισχύει στον αθλητισμό. Άρα είχε συγκεκριμένη στόχευση το σποτ, έτσι. Όχι, το σποτ ήταν σάτιρα. Και η σάτρια έχει εξαφανιστεί και από την ελληνική τηλεόραση, την έχουμε ξεχάσει. Άρα, μία ευτυχία υπήρχε. Εγώ κατανοώ την αγωνία πολλών συναδέλφων σας. Άρα, προφανώς κάτι δεν ήταν τόσο πετυχημένο. Αλλά να μείνουμε και στην ταμπακέρα, στο σοβαρό ζήτημα. Πού πάνε τα λεφτά. Πού πήγαν τα 20 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Και αντίστοιχα, χρήματα δόθηκαν στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, 80 εκατομμύρια για να εκπαιδεύσουν σε σχόλια ελικικού, να το πω, δεν ξέρω, τους δικηγόρους, τους νομικούς, τους μηχανικούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Εδώ υπάρχει μία... κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έτσι, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Νομίζω δώσαμε απάντηση σε αυτό. Ωστόσο, δεν πήγαμε στο κομμάτι του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Θα σας μεταφέρω πάλι πίσω στην προηγούμενη συζήτηση όσον αφορά τα ξενοδοχεία, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται μια έκπτωση στο κομμάτι των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Και δεν ξέρω τελικά αν συμφωνείτε κι εσείς με όλο αυτό το μοντέλο ασφάλειας τελικά που θα παρέχουμε όχι μόνο στους επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν αρχής γενομένης από 1η Ιουλίου στην Κρήτη, αλλά και στους ντόπιους, στους τοπικούς πληθυσμούς. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο, γιατί είμαι συνέχεια με το κινητό στο χέρι να δω αν βγήκε καινούριο ΦΕΚ, καινούργια ΚΕΑ που αναπροσαρμόζεται υγειονομικά πρωτόκολλα. Εδώ ξέρετε τι λέει πολλοί κόσμος, κύριε Αντοπούλου, στην Κρήτη. Θα έρθουν και από ό,τι βλέπουμε το να γίνεται δειγματοληπτικά ένα τεστ, θα γίνει με το τεστ άλλο κεφάλαιο και αυτό, με το να γίνεται δειγματοληπτικά, ίσως κρούσματα να έχουμε και μάλιστα να επηρεάσουν και τον τόπιο πληθυσμό. Έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταρχάς, η διαχείριση των πρώτων κρουσμάτων. Μερικά lockdown κτλ. Θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα κινηθεί ο τουρισμός. Δηλαδή, για σκεφτείτε να σκάσουν αρκετά κρούσματα στην αρχή, πόσο θα επηρεάσει τη συνολική εξέλιξη. Η χώρα μας έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει υποχρεωτικά τεστ πριν την άφιξη, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά συνολικά για τον τουρισμό. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει τον μπαλάκι πίσω στο κράτος μέλος, άρα στην εθνική μας πολιτική, εδώ μοιάζει να είναι όχι και τόσο έτοιμη η χώρα μας να ανταπεξέλθει.
Θα έπρεπε λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, να γίνονται υποχρεωτικά τεστ. Θα έπρεπε να υπάρχουν κινητές μονάδες που να ελέγχουν τακτικά. Υποχρεωτικά τεστ σε όλους τους επισκέπτες. Βέβαια, και στους Έλληνες πολίτες αυτό το λέγαμε λοιπόν. Και στον κορονοϊό, όχι μόνο στους τουρίστες. Είναι ζήτημα ασφάλειας το να μπορέσεις να περιορίσεις τη διασπορά του ιού. Πώς μπορείς να την περιορίσεις σε συνθήκες ανοιχτής οικονομίας και λειτουργίας? Μόνο αν εντοπίσεις έγκαιρα το κρούσμα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τεστ. Άρα λοιπόν, κινητές μονάδες που να ελέγχουν τακτικά και τους εργαζόμενους και τους τουρίστες και τον τόπιο πληθυσμό, τους κατοίκους αν θέλετε, προκειμένου να περιοριστούμε. Και φυσικά ένα ΕΣΥ που να είναι σε επιχειρησιακή, λειτουργική, οργανωσιακή ετοιμότητα και να μπορέσει να διαχειριστεί μια κατάσταση. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Τουρισμού στη Βουλή να μας απαντά πως θα μεταφέρει ιατρικούς πόρους από τους λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς στους περισσότερο δημοφιλείς. Και σας ρωτώ στην πράξη, νησιά που έχουν έναν δανεικό γιατρό, θα μείνουν χωρίς αυτό το γιατρό? Η Χαλκιδική, και δεν το καταγγέλω εγώ, το καταγγέλει ο κ. Στάσιος, που ξέρετε ότι είναι ο τομέαρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Καταγγέλει δημόσια, στέλνοντας επιστολή στον Πρωθυπουργό, ότι η Χαλκιδική δεν μπορεί να αντέξει τα κρούσματα παραπάνω από 10 το ιατρικό της κέντρο. Και αυτά τα 10 θα γίνονται καλά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν μας μιλάνε για 100 τη μέρα. Η αβεβαιότητα δεν προκαλείται από την αντιπολίτευση, προκαλείται από την έλλειψη πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι το κλειδί το να περιορίσουμε τελικά τη διασπορά του ιού είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, τεστ σε έναν-έναν στους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται τελικά στην Ελλάδα σε όλα τα αεροδρόμια. Τους επισκέπτες, τους κατοίκους εδώ και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή, πού είναι αυτές οι προσλήψεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει, διότι κοιτάξτε, την ατομική μας ευθύνη εμείς και εσείς την αναλάβαμε. Το κράτος όμως δεν ανέλαβε, η πολιτεία δεν ανέλαβε τη συλλογική πολιτική ευθύνη. Δεν ενίσχυσε όσο θα έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε οδηγήσει 7.500 γιατρούς και υγειονομικούς σε διαθεσιμότητα και ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας με την κυβέρνησή του, τον Ξανθό και τον Πολάκη, κάναν 19.500 προσλήψεις και κάπως άντεξε αυτό το σύστημα. Αλλά ξαναλέω, ήμασταν στα σπίτια μας. Τώρα είμαστε έξω. Και κάτι τελευταίο πριν βάλουμε μία άνω τελεία και πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Ανατοπούλου, φαντάζομαι ότι με τα όσα αναφέρετε δεν συμφωνείτε και με το κομμάτι του να μετατραπούν ξενοδοχειακές μονάδες σε νοσοκομεία COVID ή ξενοδοχεία COVID όπως τα έχουμε ονοματίσει και τα οποία νομίζω καταθέτουν αυτές τις ημέρες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις αιτήσεις τους προκειμένου να μετασχηματιστούν κατά την περίοδο της τουριστικής σεζόν. Δεν θα έλεγα ότι δεν συμφωνούμε. Θα έλεγα ότι στην πράξη φαίνεται η κυβέρνηση να μην συμφωνεί με τον εαυτό της, διότι η προκήρυξη που έβγαλε είναι μια προκήρυξη στημένη, έτσι ώστε να μην έχει προσέλευση από μεριάς των επιχειρηματιών. Δηλαδή το αντίτιμο των 30 ευρώ την ημέρα που βάζει με όλα τα γεύματα μέσα, καταλαβαίνουμε ότι δεν. Θα επιδοτηθούν αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία γνωρίζετε, κυρία Ανατοπούλου? Θα επιδοτηθούν. Προκειμένου να αλλάξουν μορφή. Τι εννοείται? Να με 30 ευρώ, δηλαδή, από ξενοδοχείο, έτσι ώστε να έχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα, την υλικοτεχνική έτσι, υποδομή εδώ, για να μπορούν να ενισχύσουν το έργο των γιατρών. Εδώ έρχεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ΕΣΠΑ απλοποιημένου κόστους, δηλαδή πολύ γρήγορο, χωρίς γραφειοκρατίες, για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Για να καλύψει από την εκπαίδευση των εργαζόμενων, η οποία έχει ένα κόστος, μέχρι και την προσαρμογή του στην τεχνική, από τα αντισηπτικά μέχρι τις καινούργιες εγκαταστάσεις. Γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Και οι επιχειρηματίες είναι ήδη αρκετά μέσα για να τα καλύψουν. Ένα ΕΣΠΑ λοιπόν απλοποιημένου κόστος θα μπορούσε να τα καλύψει γρήγορα. Αν σχεδιαζόταν πριν ένα μήνα, θα είχε ήδη εκταμιευθεί. Βάλτε μια άνω τελεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα φλέγοντα ζητήματα τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή και σίγουρα χρειάζομαι την τοποθέτησή σας. Σύντομη διακοπή, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και θέλω να σας πάω λίγο πίσω, περίπου τρεις μήνες, περίπου στα μέσα του Μαρτίου και έπειτα, όταν εκεί πλέον όλοι γίναμε κοινωνία όλων αυτών των μέτρων. Τι θα γίνει με τη δουλειά μας, θα επιστρέψουμε στα πόστα μας, τι θα γίνει με τον κορονοϊό. Τελικά βρέθηκε η κυβέρνηση εκείνο το σημείο να δώσει κάποια χρήματα και στους εργαζόμενους, το γνωστό 800, αλλά και στις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τελικά εάν συμμερίζεστε την άποψη ότι ορθώς έπραξε η κυβέρνηση, αλλά εγώ αυτό που θα ρωτήσω είναι τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει, γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι και σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι, το συζητούσαμε προηγουμένως, που, 800, που ευρώ στην τσέπη τους έχουν να δουν από τότε που κατατέθηκε εκείνο το 800.
Και πιθανότητα δεν θα εισπράξουν και τίποτα άλλο. Εντάξει, υπάρχει και δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι μπορούμε να ζήσουμε. Τίποτα άλλο, μην το λέτε έτσι απότομα. 300 ευρώ, δεν το λέω εγώ. Είναι το τι νομοθετεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αφήσει μία σειρά από εργαζόμενους εκτός κάθε μέτρου στήριξη και κυρίως εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισήτισμό. Για να απαντήσω όμως στην ερώτησή σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη αναγνωρίζοντας ή βλέποντας και διαισθανόμενος την πολύ μεγάλη κρίση που έρχεται, είχε προτείνει ένα πρόγραμμα σε εντελώς διαφορετική λογική. Θα θυμάστε την παρουσίαση του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι 1». Τι λέγαμε τότε? Λέγαμε ότι χρειάζεται ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα με οριζόντια μέτρα, στήριξη εργαζόμενων και επιχειρήσεων, με άμεση ρευστότητα, κάλυψη του συνόλου του μισθού, όπως γινόταν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλύφθηκε το 80 με 100% του μισθού. Και εδώ είχαμε το περίφημο 800. Πήγαιναν όμως 80 εκατομμύρια, όπως είπαμε και πριν, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σε συγκεκριμένους εργολάβους, ξεφτιλίζοντας την κυριολεξία Έλληνες επιστήμονες, που όχι μόνο επάρκεια σπουδών, τεχνική και γνωσιακή έχουν, αλλά στην πραγματικότητα βρέθηκαν να είναι στο του γκρεμού και να μην δίνονται να καλύψουν τις πραγματικές τους υποχρεώσεις. Διότι κάποιος που είχε ένα εισόδημα λίγο περισσότερο από το βασικό μισθό, ξαφνικά βρέθηκε να κλήθηκε να ζήσει με ένα επίδομα πολύ χαμηλότερο και του βασικού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το πρόγραμμα αυτό ήταν σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επιμείναμε να υιοθετηθεί η ρευστότητα. Θυμάστε ότι λέγαμε κάλυψη και του δώρου Πάσχα και του 100% του μισθού από το κράτος. Τι θα είχαμε λοιπόν? Θα είχαμε βγαίνοντας από το lockdown εργαζόμενους και επιχειρηματίες που θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή που είναι σήμερα. Διότι η χασούρα των 2 μηνών μεταφράστηκε ήδη σε χρέη και σε δανεισμό. Και άρα είναι πολύ πιο αδύναμη να ανταπεξέλθουν σε μια κλειστή αγορά πια. Σήμερα λοιπόν εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν λέμε μένουμε ότι εμείς σας τα λέγαμε. Έτσι καταρχάς. Και επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας. Ναι. Και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας το εξής, ότι αν δεν δοθούν και σήμερα τα χρήματα αυτά, σε 2 μήνες θα είναι πολύ λίγα και θα έχουν πολύ μικρότερη επίπτωση. Στην ουσία θα είναι αρκετά αδύναμο αυτό το ποσό για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία κρατά τα χρήματα, τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά, από το μαξιλάρι, προκειμένου να στηρίξει λίγους και πολύ συγκεκριμένους. Και έτσι θα υπερσυγκεντρωθεί η τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα στα χέρια λίγων. Το μένουμε όρθιοι 2 λοιπόν. Όπως είπαμε, έχει ως είναι και ο λόγος, συγγνώμη που σας διακόπτω, που βρίσκεστε στην Κρήτη για τις τελευταίες ώρες και θα συνεχίσετε να βρίσκεστε. Θα έχετε και διαδοχικές συναντήσεις και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου. Είχατε το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με όλα τα σωματεία, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσετε κατά κάποιο τρόπο όλους εκείνους τους άξονες, τομείς του Μένουμε Όρθιοι 2 και τις απόψεις, τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να περάσουμε στην κανονικότητα. Σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Θα δούμε και τον Περιφερειάρχη αλλά και όλους τους φορείς του τουρισμού, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων και όχι μόνο. Ο στόχος δεν είναι μόνο το να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, βέβαια σε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς. Το καταρτήσαμε. Είναι κυρίως να ακούσουμε πώς μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα οι δικές τους συνθήκες ζωής, οι ανάγκες τους, για να το μπολιάζουμε, αν θέλετε, διαρκώς. Αυτό το πρόγραμμα δεν φτιάχτηκε πίσω από κλειστές πόρτες, σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική. Φτιάχτηκε μέσα στην κοινωνία, ακόμα και σε συνθήκες περιορισμού, έτσι, στο σπίτι, μέσα από τις τηλεδιασκέψεις, καθημερινή επαφή. Σήμερα το παρουσιάζουμε στον κόσμο και καλούμε τους συμπολίτες σας να έρθουν για να μας δώσουν feedback, να μας δώσουν τη δική τους οπτική, τις δικές τους διορθώσεις, υποδείξεις, τι περισσότερο πρέπει να προσέξουμε, καθώς μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται. Θα σας πάω λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές όλο αυτό το διάστημα και θέλω πραγματικά τη δική σας απάντηση, κυρία Νοτοπούλου, που μιλούν για αντιπολιτευτική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι απαντάτε σε αυτό και αν έχει επιλέξει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο άλλο είδους έτσι αντιπολιτευτική γραμμή από εδώ και στο εξής και τι θα δούμε και μελλοντικά, γιατί θα πάμε και στα εσωκομματικά να δούμε τι γίνεται. Νομίζω ότι είμαστε μια μαχητική αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή αυτή τη θέση μας έδωσε ο ελληνικός λαός.
που υπήρχε βέβαια και όλη η σπέκουλα από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, αλλά ας μείνω στο ερώτημά σας. Εμείς είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση που καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις, και ειδικά στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού, και θέλω να είμαι απόλυτα καθαρή και σαφή σε αυτό. Δεν ενδείκνυται ο τουρισμός για αντιπολίτευση. Όλοι θέλουμε και πρωτίστως εμείς να πάει καλά ο ελληνικός τουρισμός, και το έχουμε αποδείξει με το ρεκόρ αφίξεων που φέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι υπήρχαν κρίσεις. Υπήρχε προσφυγική κρίση, οικονομική κρίση, υπήρχαν κρίσεις. Όχι σαν τον κορονοϊό προφανώς, αλλά υπήρχε και η απόλυτη βούληση του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον ελληνικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν, ως αντιπολίτευση, είμαστε κάθε μέρα με τον κόσμο, με περιοδίες σε όλη τη χώρα, και οι τομεάρχες και οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει δώσει το κάλεσμα, μας έχει δώσει την εντολή να κινηθούμε, να είμαστε μέσα στον κόσμο και να καταφέρουμε να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ πιο μεγάλο, πιο δυνατό, πιο οργανωμένο, αν θέλετε, πιο μαχητικό. Με την ίδια πολιτική κατεύθυνση, κυρία Νοτοπούλου, θα αλλάξει κάτι στο μέλλον? Πώς οραματίζεστε το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Πολιτική εννοώ, αν υπάρχουν συγχωνεύσεις, συγχωρέστε με για τον όρο αυτό, εάν υπάρχει κάποια σύγκληση με άλλες πολιτικές δυνάμεις μελλοντικά. Από αυτή τη λογική το ρωτάω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός σε συνεννοήσεις της αριστεράς, της πρόοδου, εκφράζει όλο τον προοδευτικό κόσμο αυτή τη στιγμή κατά το δυνατόν. Προοδευτική συμμαχία. Ναι. Θεωρώ πως οι συμμαχίες πάντα χτίζονται στο πλαίσιο προγραμματικής συζήτησης. Άρα, από τη δικιά μας πλευρά υπάρχει η διάθεση επικοινωνίας και συνεννόησης, και θεωρούμε πως ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος πρέπει να συστρατευτεί σε ένα μεγάλο αγώνα. Διότι, εάν δεν συμβεί σήμερα, τότε και η ευθύνη θα βαραίνει όλους, και κυρίως το αποτέλεσμα θα είναι μια καταστροφή της κοινωνίας ολόκληρης ελληνικής, πέρα από την οικονομία, και ειδικά στις τοπικές κοινωνίες. Απαντώ λοιπόν ευθαρσώς στο ερώτημά σας, ότι ο καθένας σηκώνει το βάρος των επιλογών του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και άνοιγμα έχει κάνει στην κοινωνία και μπροστά στους αγώνες μπαίνει, και μπαίνει με προγραμματικές θέσεις της αριστεράς και της πρόοδου. Το άνοιγμα αυτό περιλαμβάνει ενδεχομένως ένα διάβλο επικοινωνίας με το κίνημα αλλαγής, γιατί πρόσφατα φιλοξενήσαμε και τους εκπροσώπους του κινήματος αλλαγής, και τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Χριστοδουλάκη, στους οποίους έκανα την ίδια ερώτηση. Συνεργασία μελλοντική με τον ΣΥΡΙΖΑ, ύψωσαν τοίχο, αλλά στο κομμάτι του προγραμματικού ίσως κάτι να γινόταν. Αυτό που ακούω από εσάς με ελπίδα είναι ωστόσο διαφορετικό από αυτό που βλέπω και εγώ ίδια, είτε στη Βουλή είτε σε καθημερινές τοποθετήσεις. Τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να κάνουν μια επιλογή σήμερα και δεν χωρά άλλη καθυστέρηση. Να διαλέξουν σε ποια μεριά της ιστορίας μπαίνουν και σε ποια μεριά της πολιτικής ζωής του τόπου. Διότι το να παραμείνουν κάποιες δυνάμεις ως ανάγωμα στην επέλαση μιας καταστροφικής, κατά τη γνώμη μας, δεξιάς πολιτικής, γιατί είναι ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική αυτή, είναι μια επιλογή τους. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή έχω κατέβει δήμαρχος υποψήφια Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά μας να σχηματίσουμε ψηφοδέλτιο, ενώνοντας όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά ήμασταν με τον κόσμο. Κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε και το άνοιγμα. Και ξέρετε, ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος που είναι εκεί έξω, έχει αγωνίες που είναι πολύ μακριά από προσωπικά ατομικά πολιτικά συμφέροντα. Και αυτές τις αγωνίες επιδιώκουμε και ευχόμαστε να εκφράσουμε. Μάλιστα. Έχει ακουστεί όμως και η άποψη, δεν μπορώ να μην σας την αναφέρω, όσον αφορά το γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Σκουρλέτη, ότι αποτελεί ένα βαρύδι όσον αφορά το άνοιγμα, το μελλοντικό που επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα το δεχτώ αυτό. Κάθε μέλος και στέλεχος του κόμματος, πόσο μάλλον ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και γραμματέας σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια εκλογική μάχη, άνηση, αν θέλετε, που δώσαμε, σε μια προοδευτική συμμαχία, νομίζω ότι είναι το λιγότερο άδικο να το υποστηρίζουμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι μετασχηματίζεται σε ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα, απαιτεί κοινωνικές συμμαχίες στη βάση, απαιτεί άλλου τύπου οργάνωση. Από εκεί και πέρα το συνέδριο είναι μπροστά. Αυτά δεν κρίνονται ούτε σε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε σε γραφεία πολιτικά. Αυτά κρίνονται μέσα στις πολιτικές, κομματικές διαδικασίες, και εκεί την απάντηση, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να τη δώσει όλος ο προοδευτικός κόσμος ενωμένος. Μάλιστα. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ονειρεύομαι και ένα νέο τύπου κόμμα που θα κάνει τους νέους ανθρώπους να ξαναπιστέψουν στην πολιτική. Διότι είμαι νέα, είμαι στην αριστερά, γιατί εδώ χτυπάει η δικιά μου η καρδιά, όπως και των συντρόφων, των πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω οι νέοι να εμπλακούν στην πολιτική. Μάλιστα.
Θέλω ένα σχόλιο λίγο πριν κλείσουμε και για τα ελληνοτουρκικά, που ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα καρδιοχτύπη στην Κρήτη από πολλές απόψεις. Διαδραματίζονται εξελίξεις παρόμοιες των οποίων δεν έχουμε ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια και νότια της Κρήτης, τουρκολιβικά μνημόνια, συνεργασίες και μια γεωπολιτική σκακέρα που δεν ξέρει τι θα φέρει το αύριο. Δεν ξέρω αν έχετε μια τοποθέτηση να μας χαρίσετε πρώτον και δεύτερον, αν θα μπορούσαν όλες αυτές οι εξελίξεις, κυρία Αντοπούλου, να περιχαρακώσουν και να αλλάξουν το προφίλ του, το τουριστικό, μελλοντικά. Γιατί ίσως να επιχειρείται και αυτό εκ μέρους της Τουρκίας, έτσι. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, δε χώρα αμφιβολία. Η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται, ακόμα και αν αποκρύπτεται ακόμα και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι μια δύσκολη συγκυρία και θα πρέπει με ενότητα όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να την αντιμετωπίσουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει συνεννόηση σε επίπεδο όλων των πολιτικών αρχηγών. Σημαίνει να μην κρύβουμε τα γεγονότα ως έχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν μπήκε σε διαδικασία να ενημερωθεί από δημοσιεύματα ή άλλου τύπου διαρροές, παρά μόνο από τα επίσημα κυβερνητικά χείλη ζητούμε συνεννόηση. Η περίοδος είναι πολύ κρίσιμη, δεν χωρά παλινοδίες, δεν χωρά διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές, απαιτεί μια στεναρή απάντηση. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έγινε μια ειρηνευτική δύναμη, είτε με την επίλυση του μακεδονικού ζητήματος και την Βόρεια Μακεδονία πλέον, είτε με την διαχείριση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Εδώ λοιπόν, σε μια κρίσιμη περίοδο που απαιτείται ενότητα και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σας κρύβω ότι μας ανησυχεί όταν με έναυσμα και αφορμή τον κορονοϊό και τον τουρισμό στην ουσία μπουρλωτιάζεται το πεδίο και το λέω αυτό γιατί ενώ έχουμε αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση λοιπόν στα ελληνοτουρκικά, την διαφαινόμενη, έχουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, που μας φέρνει ξαφνικά απέναντι από την Ιταλία, από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία με τη διαχείριση της κρίσης και το πώς μπορούν να μπουν οι τουρίστες. Απαιτείται λοιπόν σοβαρότητα, σοβαρή εξωτερική πολιτική, στεναρή ενότητα πολιτικών δυνάμεων. Μάλιστα. Όσο μάλλον για την Κρήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Νοτοπούλου. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί θα συνεχίσετε το σεριάνι σας στην Κρήτη. Σκοπός στο τέλος σταματάει, θα συνεχιστεί μετά και το κομμάτι της τουριστικής σεζόν. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Ο αγώνας και η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ για να σας απαντήσω με κλισέ. Στην ουσία των πραγμάτων όμως νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε τόσο δύσκολες συνθήκες που πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα όλοι θα πρέπει να είμαστε κάθε μέρα με το χέρι απλωμένο, να μην αφήσουμε κανένα μόνο σε αυτή την κρίση. Να θυμηθούμε δηλαδή λίγο και την κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί όσο η κυβερνητική πολιτική δεν δίνει απαντήσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας, τότε εμείς θα πρέπει να είμαστε μπροστά. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να πούμε για την εκδήλωση η οποία θα ακολουθήσει. Μην το ξεχάσουμε. Μία ώρα από τώρα, ίσως και λιγότερο, στο Γάζι, θα είμαστε εκεί να μιλήσουμε και με τον κύριο Μποκέα. Και το πρόγραμμα μένουμε όρθιοι με τον Ανδρέα τον Ξανθό και τη Μαρία την Καραμασίνη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.